Αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο γύρω από το αγαπημένο μας θέμα, τη γαλλική καρτομαντία. Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Ντεριζιώτης, παρακολουθείτε το κανάλι Κωνσταντίνος στο YouTube. Όσοι ενδιαφέρεστε να μάθετε τη μέθοδο Le Petit Lenormand, μπορείτε να μπείτε στην ιστοθέση cartomancy.goodchalon.com. Στο Facebook θα μας βρείτε σελίδα Χαρτομαντία Lenormand, αυτή με τα λιγότερα μέλη, γιατί η άλλη έχει παραβιαστεί. Και όσοι θέλετε να μπείτε σε μια ομάδα καρτομάντιας, μπορείτε να μπείτε στα στήματα καρτομαντίας, στην οποία θα βρείτε διαφόρους καρτομάντιες από όλη την Ελλάδα, διαφορετικών καρτομαντικών συστημάτων. Είμαστε μια ωραία παρέα και συναντόμαστε και όλα τακτικά. Τώρα, σήμερα θα δείξουμε ένα ρίξιμο που μου το είπε η Άννα, η οποία είναι μέλος ομάδας και ασχολείται με την καρτομαντία, και είχε ένα περίεργο ρίξιμο και θέλει να το μοιραστεί μαζί μας και πώς τελικά το ερμηνεύουμε. Θα φέρω την κάμερα σε μένα, είναι ένα ακόμα ρίξιμο ανοιχτής ανάγνωσης, θα το πούμε και με τη συμβατική, συμβολική ανάγνωση, δηλαδή με τις ερμηνείες των καρτών, πώς θα το λέγαμε, και θα το δούμε και από τις δύο πλευρές και με διαφορετικές δέσμες. Έτσι θα είναι μια καλή άσκηση και θα φέρω την κάμερα εδώ να σας δείξω και όλες τις λεπτομέρειες από κοντά και πώς πρέπει να σκεπτόμαστε όταν έχουμε ρίξιματα ανοιχτής ανάγνωσης. Λοιπόν, η ερώτηση είναι η εξής. Έχει πάρει ανοιχτή ποτή από ένα διαδικτυακό κατάστημα μεγάλης εταιρείας, αλυσίδας, ελληνικής. Και αυτός ο εκτυπωτής για κάποιο λόγο δεν δουλεύει. Έχει μια βλάβη με το μελάνι, δεν έχω καταλάβει και δεν μας ενδιαφέρει. Και θέλει να το πάει στο τοπικό κατάστημα, να τις το αλλάξουν επί τόπου ή να τους το διορθώσουν. Να το κάνουν να δουλέψει λοιπόν. Το τοπικό κατάστημα, από ό,τι μας είπε, δεν έχει τεχνικό τμήμα ή εξειδικευμένο. Οπότε θέλει να μάθει εάν τελικά θα τις αλλάξουν τον εκτυπωτή ή θα τις τον διορθώσουν επί τόπου για να κάνει τη δουλειά της. Μια άλλη λύση είναι να τον στείλουν να το δει κάποιος τεχνικός σε άλλο κατάστημα πιο κεντρικό και να είτε να στείλουν νέο κομμάτι ή να τον στείλουν διορθωμένο. Οπότε εδώ είναι πολύ σημαντικό το τι θα πούμε και το τι συμβαίνει. Για να δούμε τελικά τι θα συμβεί. Με πρώτη κάρτα την εγκράτεια και πηγαίνοντας κατευθείαν στη συμβολική ερμηνεία των καρτών χωρίς ανοιχτή ανάγνωση, βλέπουμε ότι θέλει ή θα υπάρξει μια ισορροπία μεταξύ των δύο πλευρών και θα γίνουν κινήσεις για να υπάρξει αυτή η ισορροπία. Το αποτέλεσμα είναι ευνοϊκό με τους εραστές, άρα είναι στα αγγλικά favorable, έτσι, ευνοϊκό για το δέκτη, υπέρ του, και η τελευταία κάρτα δείχνει προς ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Άρα και θα υπάρξει λύση, συγκεκριμένα λύση σχετικά με τη δικτύωση των προϊόντων. Άρα αυτό το προϊόν, εάν τώρα έχει κάποιο πρόβλημα με τα εξαρτήματά του, με τα καλώδια του ή με τη λειτουργία του, φαίνεται αυτή εδώ να υπάρχει, να λειτουργεί. Εδώ είναι ανοιχτή ανάγνωση αυτό που έκανα στην πρώτη κάρτα. Η δεύτερη κάρτα μας δείχνει ότι μια θεϊκή δύναμη επηρεάζει το όλο αποτέλεσμα υπέρ της. Βλέπουμε εδώ και το χέρι στην καρδιά, πάλι συναισθηματικό, είναι κάτι που θέλει λοιπόν. Και η τρίτη κάρτα μας δείχνει ένα δίκαιο και λογικό αποτέλεσμα το οποίο ακολουθεί κανόνες και μία δομή. Αλλά με τους εραστές δίπλα της δεν φαίνεται λοιπόν ότι αυτό το προϊόν θα ταξιδέψει αλλού για να βρεθεί λύση, και μάλλον θα βρεθεί λύση επί τόπου. Αυτή είναι η ερμηνεία με τη βιβλιομάθηση που είπαμε. Τώρα, με ανοιχτή ανάγνωση, τι βλέπουμε εδώ. Η πλευρά των συναισθημάτων τρώει μια γερή δόση λογικής. Η πλευρά τώρα των συναισθημάτων λοιπόν που έχει αρχίσει και αυξάνεται, χτυπιέται από το βέλος του έρωτα, ενισχύεται δηλαδή περισσότερο. Δηλαδή εδώ έχουμε και συναίσθημα και λογική, και το αποτέλεσμα, το λογικό αποτέλεσμα όλης αυτής της εξέλιξης είναι μια υπέρ της απόφαση. Γιατί το πρώτο σύμβολο που συναντάει στη δικαιοσύνη είναι ο ζυγός και όχι το ξύφος. Αν η κάρτα τώρα της δικαιοσύνης ήταν αντίστροφα, παρότι έχει έρθει μια λογική, θα λέγαμε, αύξηση προς την πλευρά αυτών που θέλει, δηλαδή το εκφράζει ωραία αυτό που θέλει στο κατάστημα που θα πάει και έχει βάλει ωραία επιχειρήματα, τελικά αυτά τα επιχειρήματα πέφτουν στο κενό καθώς κόβεται όλη η πλευρά της λογικής. Και έτσι υπάρχει ταλαιπωρία. Όμως η δικαιοσύνη εδώ είναι όρθια.
Τώρα, αν είχαμε μια άλλη δέσμη, στην οποία το ξύφωσαν από αυτή την πλευρά, η δικαιοσύνη θα είχε σκοτώσει τη λογική και όλο αυτό το υγρό που θα έχινε η πλευρά της, δηλαδή τα επιχειρήματα που θα χρησιμοποιούσε, δεν θα βοηθούσαν, δεν θα επηρέαζαν καθόλου, που εδώ είναι η συναισθηματική πλευρά, στο ευνοϊκό αποτέλεσμα. Άρα η επιλογή που θα γινόταν για την υπόθεσή της δεν θα ήταν ευνοϊκή για εκείνη. Πάμε τώρα να δούμε με κανονική σειρά από αριστερά προς τα δεξιά τι γίνεται. Λοιπόν, εδώ η πλευρά της λογικής και πάλι είναι αυτή που αυξάνεται. Και άρα αυτή το θέλει πάρα πολύ να τις το φτιάξουν και να τις το συνδέσουν, και εδώ φαίνεται από τις κινήσεις που κάνει η φιγούρα ότι αυτό είναι κάτι που επιτυχάνεται, γιατί ένας πιο ειδήμων, βλέπουμε και το στέμα εδώ και εδώ πέρα το τρίτο μάτι που εξακολουθεί να κάνει νοητική λειτουργία, θα χρησιμοποιήσει τις δυνατότητές του για να συνδέσει κάτι που αυτή θέλει πάρα πολύ να το κάνει να δουλέψει. Φανταστείτε εδώ δύο καλώδια που ένας πιο ειδικός θα συνδέει και δουλεύει μόνος του. Γι' αυτό και έχει αυτή τη στάση των χεριών. Και όντως θα κάνει διάφορες μανούβρες, τις οποίες βλέπουμε εδώ στην κίνηση του σώματος, για να το κάνει να λειτουργήσει. Και επαναλαμβάνουμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι άνθρωπος της λογικής, είναι πιο έξυπνος άνθρωπος από ό,τι συνηθισμένο. Άρα μιλάμε για κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό που έχει το τμήμα και θα προσπαθήσει να το κάνει να λειτουργήσει. Τώρα, το κομμάτι εδώ των συναισθημάτων, δηλαδή αυτό που θέλει να γίνει, προσκρούει πάνω στο ξύφος. Όμως, εάν δούμε καλύτερα, ακριβώς δίπλα από το ξύφος, στην ίδια πλευρά λοιπόν της κάρτας, γιατί η κάρτα χωρίζεται σε αριστερή και δεξιά πλευρά, οπότε εδώ στην αριστερή πλευρά έχουμε δύο σύμβολα. Το ένα είναι το ξύφος που φυσικά και είναι αρνητικό απέναντι σε αυτό που θέλει και μάλιστα απειλεί να κόψει και κάνα ποδαράκι από τον έρωτα. Και το δεύτερο είναι ο ζυγός. Ο ζυγός αυτός, επειδή επηρεάζεται από τον αγώνα και τον πύχη της δικαιοσύνης, είναι ο ψηλότερος ζυγός. Άρα η λύση που θα επιτευχθεί θα είναι η λογική λύση. Και συνεπώς αυτό που θέλει και είναι λογικό και είναι υπέρ της, γιατί αυτός ο ζυγός είναι επάνω. Έτσι ερμηνεύουμε με την ανοιχτή ανάμνηση, συνδυάζοντας τις κάρτες και τις τρεις μαζί από κάρτα σε κάρτα. Τώρα, το ίδιο αποτέλεσμα θα είχαμε βέβαια και εδώ. Γιατί πάλι ο ζυγός που είναι κοντά της, κοντά στην πλευρά των συναισθημάτων, είναι επάνω. Εάν είχαμε τη δικαιοσύνη αντίστροφα, ο ζυγός που είναι πιο πάνω, εδώ, είναι αυτός εδώ. Άρα εδώ η απόφαση δεν θα ήταν θετική υπέρ της, παρότι το ξύφος είναι μακριά. Γιατί η θετική απόφαση βρίσκεται στην άλλη πλευρά. Τώρα, εάν κάποιος θέλει, δεν θέλει να χρησιμοποιήσει τη διαδοχή των καρτών και να κάνει το συνδυασμό των καρτών και θέλει να δει ανεξάρτητα τη μία κάρτα από την άλλη, παρατηρεί ότι αριστερά και δεξιά έχουμε ζεύγη. Οπότε, το αριστερό, εδώ στην πρώτη κάρτα, έχουμε ένα δοχείο που γεμίζει, το οποίο θα δει ότι είναι το δοχείο της λογικής. Άρα, η συναισθηματική της πράξη, η συναισθηματική της κατάσταση, είναι αυτή που ενισχύεται, δηλαδή εδώ μας δείχνει ότι είναι λίγο πολύ συναισθηματική παρά λογική σε αυτό που ζητάει. Και άρα θα προσπαθήσει να τους πείσει με αυτόν τον τρόπο, ότι πρέπει να γίνει και το έχω ανάγκη και το αγόρασα και θέλω να το δουλέψω κτλ. Οπότε αυτή η γυναίκα έρχεται εδώ και ενισχύει όλη η συναισθηματική πλευρά, όλη αυτή τη ροή. Τώρα, το τι θα συμβεί με αυτή την ενίσχυση, αν θα έχουμε ισορροπία ή όχι, το βλέπουμε στην τελευταία κάρτα, όπου η αριστερή πλευρά δείχνει ένα αποτέλεσμα ευνοϊκό μεν, λέω, και κοντά σε μια αυστηρή διάθεση, δηλαδή είναι σαν να επιβάλλει αυτό που θέλει, γι' αυτό και έχει αυξήσει τη συναισθηματική πλευρά. Άρα εδώ μας δείχνει ότι θα το κερδίσει αυτό που θέλει με έναν τρόπο, θα λέγαμε, επιθετικό. Και η δεξιά πλευρά της κάρτας, που είναι η πλευρά εδώ η συναισθηματική, είναι αυτή που χάνει, είναι αυτή που μειώνεται. Όμως, επειδή
κερδίζει η πλευρά της λογικής, της δίκαιης λογικής θα λέγαμε, που εμφανίζεται και εδώ. Όλη αυτή η επιρροή του συναισθήματός της, το πώς θα πιέσει θα λέγαμε το κατάστημα, φαίνεται να λειτουργεί υπέρ της, γιατί και σε αυτό το υγρό, σε αυτό το δοχείο που είναι το τελικό αποτέλεσμα, και έχει κάποιον ειδικό με το μέρος της, κάποιον άνθρωπο που είναι πιο εξειδικευμένος, και η διαδικασία δρά υπέρ της, γιατί αυτό το υγρό που γέμισε με περισσότερο υγρό, το δοχείο που γέμισε με περισσότερο υγρό, είναι κάτι που υπερισχύει, γιατί εδώ η κεντρική φιγούρα επιλέγει την αριστερή φιγούρα και είναι κάτι δίκαιο στο τέλος, παρότι έχει μεγάλη ισχύ, δηλαδή και με τη δύναμη της ισχύς και με τη δύναμη των συναισθημάτων καταφέρνει και γυρίζει την κατάσταση προς το μέρος της. Αυτός ο δεύτερος τρόπος μπορεί να δοθεί και ακόμα πιο απλά. Δηλαδή, στην πρώτη κάρτα βλέπουμε μια ισορροπία δύο δυνάμεων και στη δεύτερη κάρτα βλέπουμε μια επιλογή μεταξύ δύο δυνάμεων. Η επιλογή που κάνει αυτή η φιγούρα είναι συνήθως η αριστερή επιλογή. Δηλαδή, εάν αυτός επιλέξει αυτή τη γυναίκα, υπάρχει συμβιβαστική λύση και λειτουργία. Εάν επιλέξει αυτή τη γυναίκα, εδώ, έρχεται και αντιμετωπίζει τη δικαιοσύνη. Δηλαδή, κάποιους κανονισμούς, κάποιο πρωτόκολλο, κάποιον ο οποίος είναι προϊστάμενος. Συνεπώς, εάν δεν λειτουργήσει με την πρώτη, δηλαδή αν δεν την εξυπηρετήσουν αμέσως, αρκεί να ζητήσει να μιλήσει με τον προϊστάμενο. Αυτό. Ο προϊστάμενος τώρα τι θα κάνει, κλείνει υπέρ της. Άρα πιθανότατα να την εξυπηρετήσει. Και επειδή βρίσκεται σε αυτή την πλευρά κοντά, θέλει να την εξυπηρετήσει. Δύσκολο παράδειγμα. Ο δεύτερος τρόπος ήταν πιο δύσκολος. Ο πρώτος που σας ανέφερα με την ανοιχτή ανάγνωση και είναι αυτός που θα έκανα εγώ, γιατί μου αρέσει να συνδυάζω τις κάρτες, είναι πολύ πιο βατός. Οπότε δώστε περισσότερη βαρύτητα στον πρώτο τρόπο.